Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταθέτουμε μία τροπολογία η οποία αφορά τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και νομίζω ότι είναι μία τροπολογία η οποία την ενισχύει διοικητικά ως προς την αυτοτέλειά της και οικονομικά βεβαίως. Έχει πρόνοιες οι οποίες νομίζω θα μας βοηθήσουν συνολικά ως πολιτικό σύστημα να μην γίνουμε μάρτυρες φαινομένων τα οποία είδαμε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είτε φαινομένων απόλυτης απαξίωσης μίας ανεξάρτητης αρχής, όπου δια της διολυστήσεως μέλη παρετούντο και προφανώς κατέληγαν σε καταστάσεις όπου δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση, είτε φαινόμενα δυστυχώς όπου ενεργά κομματικά στελέχη ενδύονταν από το βράδυ στο πρωί και το μαδεία του στελέχους μιας ανεξάρτητης αρχής και μάλιστα με πάρα πολύ συγκεκριμένες και αυξημένες ευθύνες. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι με την τροπολογία την οποία καταθέτουμε κλείνουν ως δυνατότητες και ως ενδεχόμενα και πιο συγκεκριμένα διασαφηνίζεται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων ως ανεξάρτητης διοικητικής και ρυθμιστικής αρχής με τη σχετική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, τίθεται ασυμβίβαστο και υφίστανται λόγοι έκπτωσης για τα μέλη της Επιτροπής που ασκούν οποιοδήποτε έμιστο ή άμιστο δημόσιο λειτουργήμα ή δραστηριότητα. Απαγορεύεται επίσης η ανάληψη έργου ή εργασίας οποιασδήποτε μορφής που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα της ΕΕΕ. Δεν μπορεί δηλαδή ένας νομικός να είναι στην ανεξάρτητη αρχή και ταυτόχρονα στην ελεύθερη αγορά να παρέχει νομικές συμβουλές για θέματα δικαίου των τηλεπικοινωνιών. Όπως αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας από εμάς, πρόκειται για μια κραυγαλαία σύγκρουση συμφερόντων η οποία καλώς ρυθμίζεται και βεβαίως ρυθμίζεται και το φαινόμενο, το προσβλητικό για την πολιτική, των περιστρεφόμενων θυρών. Το λεγόμενο, όπου άνθρωποι φεύγαν από τις ανεξάρτητες αρχές και την επόμενη μέρα προσλαμβάνονταν σε ιδιωτικές εταιρείες για να προσφέρουν υπηρεσίες στον κλάδο τον ίδιο, τον οποίο μέχρι το προηγούμενο βράδυ υποτίθεται ότι είχαν την ευθύνη να ρυθμίζουν. Τίθεται λοιπόν το όριο των 5 ετών ως απαγορευτικό χρονικό όριο για την απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τις... Υπηρεσία βεβαίως που μας σχετίζεται με την αγορά, με τον κλάδο τον οποίο εκαλούνται να ρυθμίζουν όταν ήταν μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Εάν υπάρξει παράπτωμα, θα υπάρξει πρόστιμο το οποίο ισούται με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβαν ως μέλη της Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες άλλες διατάξεις οι οποίες απλώς είναι αναγκαίες να εισαχθούν διότι έχει μεταφερθεί η ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Υποδομών στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο Υπουργείο Υποδομών τυχαίνει να είναι και το επισπεύδον Υπουργείο τώρα για το νομοσχέδιο το οποίο συζητάει η Ολομέλεια και υπάρχει και μία ρύθμιση η οποία αφορά την μετοχική σύνθεση της ERTNET. Δηλαδή της εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτης του δικτύου της ΕΡΤ, γίνεται ο μοναδικός μέτοχος στο Υπουργείο Οικονομικών. Επειδή το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι και ρυθμιστής στην αγορά του δικτύου της τηλεοράσεως, δεν μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης αλλά και να ρυθμίζει. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο ρυθμίσεων το οποίο προήλθε και από συζήτηση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ένα πακέτο το οποίο ενισχύει το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και θα της δώσει και τη δυνατότητα να κάνει τις παρεμβάσεις ούτως ώστε να προστατέψει και τον Έλληνα καταναλωτή και τα συμφέροντά του και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.